Βρισκόμαστε στην Πειραιώς 260, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της παράστασης «Κοινός τόπος», που είναι μια σύμπραξη των active member, εμένα και της παρέας μου δηλαδή, της Όλιας της Λαζαρίδου, της ομάδας 18 Μποφόρ, με σκοπό να περιγράψουμε αυτή τη σύμβαση, την άτυπη σύμβαση μάλλον, που υπάρχει στους ανθρώπους που ζουν σε έναν τόπο, ώστε να χαρακτηριστεί κοινός για αυτούς ο τόπος αυτός. Mm. Οι περιγραφές και οι χαρακτήρες που υπάρχουν στην παράσταση αυτή είναι ένας κεντρικός ρόλος, ας πούμε, σε εισαγωγικά, που κάνω εγώ, που ουσιαστικά είμαι σαν τον τρελό του χωριού που μεταμορφώνεται στον ίδιο τον τόπο, παίρνει την ευθύνη να μιλήσει στο τέλος, στην κορύφωση, για τον τόπο. Αυτό ήταν ένα τέλος δηλαδή που το ήθελα πάρα πολύ να συμβεί έτσι. Και υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες, όπως υπάρχει ένας κουρασμένος, ένας παραδοσιακός τύπος, υπάρχουν παρέες που είναι λίγο πιο εξωφρενών, λίγο πιο ανοιχτόκαρδες. Υπάρχουν χαρακτήρες πιο σκοτεινοί και η Όλια και η Γιολάντα από εμάς είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον τρελό που γίνεται τόπος και στα παιδιά. Λειτουργεί λιγάκι σαν τους κορυφαίους και το χορό της τραγωδίας. Η ιδέα ήταν κοινή. Όταν δηλαδή ήρθαν και μας βρήκαν οι Όλια με τα παιδιά, μας είπαν ότι θέλουμε να κάνετε στη μουσική, να γράψετε το κείμενο κτλ. Να βρούμε ένα κόνσεπτ να το προτείνουμε. Και από τη συζήτηση δηλαδή μας βγήκε, μας προέκυψε αυτό. Είναι κοινή. Έξω και ο κοινός τόπος. Mm. Και ο στόχος ήταν? Ο στόχος όλων δεν ξέρω ποιος μπορεί να ήταν. Mm. Δεν βαθαίνω και τόσο πολύ με τους άλλους. Είμαι ένας αρκετά μοναχικός άνθρωπος που τουλάχιστον μόλις βγήκε το κόνσεπτ αποφάσισα τι μπορώ, τι θέλω και τι έχω διάθεση να κάνω εγώ. Ο καθένας φυσικά συμμετέχει για τους λόγους του. Ο δικός σου λόγος? Ο δικός μου λόγος είναι ότι είναι λίγο σύνδετος αυτή τη φορά, δηλαδή με εξητάρει και αυτή η περίπτωση να συμμετέχεις σε ένα φεστιβάλ που μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν ό,τι πιο αποστηρωμένο και ελιτίστικο υπήρχε σε αυτόν τον τόπο και φαίνονται κάποιοι άνθρωποι, για να μην πω ένας, γιατί συνήθως ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο κάνει κάποια σπουδαία πράγματα, πήρε την ευθύνη, το ρίσκο, όπως θέλεις πες το, να βάλει πιο εναλλακτικά πράγματα, πιο αιρετικά, πιο βλάσφημα, πιο διαφορετικά. Εγώ θα σου λέγω ότι αποφάσισε να βάλει ζωή στο φεστιβάλ. Σωστά. Σε ένα πεθαμένο φεστιβάλ, που το μόνο που αναμασούσε όλα αυτά τα χρόνια ήταν το κύκλο αυτό της τέχνης, αλλά στη μορφή της αυτή την κατεργασμένη και τη φιλτραρισμένη. Mm. Που αναγκαίωνε να υπάρχει αυτή. Αλλά όχι μόνο αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Αν μου έλεγε κάποιος τι σου δίνει μέχρι τώρα εσένα κάτι, ας πούμε, εκτός αυτός ο λόγος που μ' αρέσει να είμαι έτσι λίγο στη λογική του media assassin και του να σκαρώνω λίγο τα πράγματα, να τα ανακατεύω κιόλας λίγο ερωτικά. Ναι. Εκτός από αυτό λοιπόν, από τη συμμετοχή μας εδώ, που μπορεί να ανοίξει πόρτες και για άλλους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι. Φέτος είδαμε και το Ψαραντώνη στο Ηρώδιο μέσω του φεστιβάλ. Μα και αυτό ήταν έτσι ένα ωραίο. Δεν πήγα φυσικά να δω πώς λειτουργήσε αυτό, δηλαδή αν έφερε καινούργιο κόσμο. Οι περισσότεροι ήταν κριτικοί, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν συγκινητική, ήταν πολύ. Ναι. Σαν Θεό τον είχαν, δηλαδή φαινόταν αυτό σε κάθε. Δεν το περίμενα. Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι από κοντά και ήταν. Ο Καπετάκης είναι ένα κομμάτι του Ψιλωρίδη σίγουρα. Θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό.
δεν είναι πολύ διαφορετικό, ειδικά η θεματική είναι κομμάτι μας. Δηλαδή, όποιος μας παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι δεν θα τον ξενήσει. Ο τρόπος μπορεί, δηλαδή, ορχήστρα, χορός να περιφέρεται, εγώ στάσιμος σε ένα σημείο να λέω τα δικά μου, το βίντεο που είναι σημαντικό και ισχυρό και δυνατό, που παίζει από πίσω, όλο αυτό το πραγματάκι είναι και για μένα καινούριο. Mm. Αντιστοιχτικά λειτουργούν αυτά, ας πούμε. Ακόμα δεν έχω καταλήξει πως, και δεν ξέρω καν τι θα μου αφήσει αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μου αφήνει την αίσθηση αυτή του να ξανατολμήσω, να σκαρώσω τέτοιου είδους πράγματα, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, δηλαδή μου δείχνει δρόμο. Ευτυχώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε και χτες και σήμερα από ό,τι μαθαίνω είναι γεμάτο. Θα ήθελα περισσότερο κόσμο από αυτόν που μας παρακολουθεί εμάς, να έχει τη δυνατότητα ή με φθηνότερο εισιτήριο. Είναι πάντα ένα θέμα αυτό με το εισιτήριο εδώ. Φυσικά είναι λίγο. Ή και με... Πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα συμβεί, με παράδειγμα αυτό που έγινε φέτος με εμάς, να καταλάβουν ότι μπορούν να έρχονται και να βλέπουν και κάποια άλλα είδους πράγματα στο φεστιβάλ. Ανησύχησες από την ανάποδη, μήπως που είναι κάποιοι ότι κουλτουροποιήθηκε? Εμένα και τα καλά που περιγράφουν για μένα έξω έχουν πέσει. Για να μην πιάνομαστε μόνο από τα κακά. Δηλαδή δεν με ενοχλούν μόνο τα άσχημα που λένε για μένα. Με ενοχλούν και τα καλά πράγματα που λένε για μένα. Γιατί ο καθένας σκαρώνει τον δρόμο του με τον ρυθμό του. Εγώ δεν χρειαζόμουν ποτέ τη βοήθεια κανενός μέσου. Ό,τι και να ήταν αυτό. Άρα λοιπόν, όποιος με τρέχει μπροστά ή όποιος με φρενάρει, κακό μου κάνει. Σωστά. Εγώ θέλω να πηγαίνω με τον ρυθμό μου. Γιατί εγώ έχω τόσο μεγάλη υπομονή που, επειδή δεν είμαι και κατασκεύασμα κανενός, θα επιβιώσω. Ακόμα και το τελευταίο μου τραγούδι, εγώ θα το πληρωθώ. Εκείνοι δεν ξέρω αν θα προλάβουν να πληρωθούν το τελευταίο τους άρθρο. Δεν είναι μια μορφή εξουσίας όλο αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή, το ρημάδι αυτό νομίζω ότι σου δίνει την ελευθερία. Το νιώσα και εγώ τώρα που πήγα να γράψω το έργο. Λέω, κοίτα, ξαφνικά, να, μια μορφή εξουσίας. Γράφεις για άλλους, άρα μπορείς να πλάσεις χαρακτήρες όπως τους φαντάζεσαι εσύ και να τους βάλεις ένα καλούπι ώστε να καταλήξει εκεί που θες εσύ. Η υπέρβαση στο συγκεκριμένο ήταν ότι εγώ έγραψα για άλλους, τρυπάροντας για τους άλλους, που ήταν αρκετά δύσκολο αυτό. Ώρες-ώρες γίνομαι απλοϊκός που το συχαίνομαι, ώρες-ώρες έντεχνα λυρικός που και αυτό το συχαίνομαι, θέλω όλα αυτά να προκύπτουν από... Αλλά έπρεπε να γράψω έτσι για αυτούς τους ανθρώπους. Τα σημεία που περιγράφω εγώ, κοίταξα τουλάχιστον να είμαι εγώ. Και εκεί νομίζω λιγάκι το έχω καταφέρει, ας πούμε. Τι νιώθεις να έχει αλλάξει από, ενώ και κοινωνικά και πολιτικά, από τότε που ξεκίνησες, και τι έχει αλλάξει μέσα σου, πώς βλέπεις δηλαδή τα πράγματα? Νιώθω πιο γεμάτος, πιο με μεγαλύτερη χωρητικότητα στη μνήμη. Mm. Δεν ξέρω αν ήμουν από την αρχή τόσα τεραμπάιτ ή στην πορεία έκαναν... ήσουν αρκετά και την αρχή. Μου προσθέτανε μνήμη. Τέλος πάντων, έχω χώρο για πολλά πράγματα. Προσπαθώ να αποθηκεύω τη μνήμη εκεί που πρέπει, ώστε να μπορώ να τη χρησιμοποιώ μετά σαν εργαλείο. Δηλαδή, η επιφάνεια εργασίας μου είναι... πάντα έχει λίγα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον. Ο σκληρός μου δίσκος όμως είναι γεμάτος. Τα ψάχνω συχνά, τα βγάζω μπροστά και τα δουλεύω. Η αίσθηση που έχω απ' έξω είναι ώρες-ώρες τρομακτική, γιατί νιώθω ότι στην κατρακύλα αυτή που πήραμε, θα την πληρώσουν τα σπουδαία πράγματα και θα φτηνίνουν τα σπουδαία πράγματα. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε η ανθρώπινη ζωή, ούτε το σύμπαν, ούτε η θεή, ούτε τίποτα. Με νοιάζει να μην φτηνίνουν τα σπουδαία πράγματα.